Η Αφροδίτη της Μήλου, ένα από τα πιο διάσημα έργα της αρχαιοελληνικής γλυπτικής. Βρέθηκε το 1920 στο νησί της Μήλου από έναν αγρότη, αλλά κατέληξε στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Ο Δήμος Μήλου ξεκινά διαδικασίες για την επιστροφή του αγάλματος στο όμορφο Κύκλαδο νησί. Είναι νομίζω η αρχή για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο χρωστάω και χρωστάμε και στους προγόνους αλλά και στα παιδιά μας. Θεωρούμε ότι η Αφροδίτη είναι ξενιτεμένη και ήρθε η ώρα να γυρίσει και ζητάμε από όλο τον κόσμο, όχι μονάχα στην Ελλάδα, αλλά και από τους Έλληνες του εξωτερικού και γενικά από όπου υπάρχει Έλληνας σε κάθε γωνιά της γης, να δώσει το δικό του μήνυμα για την αναγκαιότητα της επιστροφής του αγάλματος της Αφροδίτης πίσω στο νησί της. Επισκεπτόμενος την Μήλο, όπου αναγορεύτηκε την Κυριακή επίτιμος δημότης του όμορφου νησιού του Αιγαίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, εξήρε την σημασία του αγάλματος της Αφροδίτης. Άγαλμα της ελληνιστικής εποχής, έκπαγλης ομορφιάς, το οποίο το θαυμάζουμε όλοι, το θαυμάζει ολόκληρη η ανθρωπότητα. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Μήλου οι επισκέπτες βλέπουν ένα αντίγραφο του αγάλματος της Αφροδίτης. Φιλοδοξία των τοπικών αρχών είναι μέχρι το 2020, 200 χρόνια μετά την ανακάλυψή του, το αυθεντικό άγαλμα να επιστρέψει στο νησί. Από τη Μήλο για το Euronews, Νικολέτα Δρούγκα.